Λοιπόν, στην αρχή του δελτίου μας αθήξαμε το θέμα της απολιγνητοποίησης, Κώστα, αθήξαμε το τι θα γίνει με τις τηλεθερμάσεις και να μείνουμε λίγο σε αυτό το ζήτημα, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Γιάννη Λιάση. Κύριε Αντιπρόεδρε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και χαίρομαι που συνομιλούμε και αν θέλετε μέσα από την εκπομπή θα έχω τη δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, αν θέλετε το κρισιμότερο θέμα των τελευταίων 50 ετών. Επειδή λοιπόν έχετε γράψει μια αρθρογραφία όσον αφορά για την απολιγνητοποίηση και επειδή λίγο θίξαμε και το θέμα του αμυντέου, το αμύντιο θα είναι, αν θέλετε, ο πρώτος σταθμός αυτής της μετάβασης, έτσι όπως γίνεται, για το λόγο ότι στην ουσία ο ΑΕΣ Αμυντέο θα κλείσει μέσα στην άνοιξη τους επόμενους τρεις μήνες. Κύριε Γαϊτάνη, ήδη ο Δήμος Αμυντέου είναι στη μεταλιγνητική εποχή. Γιατί σε τρεις μήνες, δεν σας ακούω. Σας ακούμε εμείς. Παρακαλώ, κύριε Λιάση, σας ακούμε καλά. Ναι, ήδη είναι στη μεταλιγνητική εποχή. Σε τρεις μήνες κλείνει ο ΑΕΣ Αμυντέου. Οι δύο μονάδες του Αμυντέου, ενώ ήταν προγραμματισμένες να κλείσουν τέλος του 2021. Και αυτό θα ήταν ένα σημαντικό κέρδος, διότι σίγουρα θα ήταν έτοιμη η άλλη μονάδα που θα είναι με μεικτή καύση βιομάζας και λιγνίτη και θα είχαμε λύσει έστω το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης του Αμυντέου. Τώρα έχουμε και για αυτό το θέμα σημαντική αγωνία, σημαντικό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμη. Όμως πέρα από αυτό, εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα δεν είχε αναδειχθεί τόσο σημαντικά και κυρίως, αν θέλετε, με ευθύνη της περιφερειακής διοίκησης, ήδη θα έπρεπε η περιφέρεια να συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια, να είναι επικεφαλής αυτή την προσπάθεια και με ενωμένες δυνάμεις του πρώτου και δευτέρου βαθμού να προασπίσουμε τα συμφέροντα της Δυτικής Μακεδονίας και με μία φωνή να φωνάξουμε ότι αυτό το σχέδιο δεν βγαίνει. Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε 3,5 χρόνια, όσα χρήματα κι αν μας διατεθούν, το τονίζω αυτό, είναι αδύνατον με τους ρυθμούς που λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο, αλλά και με fast track διαδικασίες, να ετοιμάσουμε, να οριμάσουμε τις δομές και τις θέσεις εργασίας στη νέα πράσινη οικονομία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κύριε Λιάση, να κάνω ένα αποθετικό ερώτημα. Αν σήμερα το πρωί, αύριο το πρωί, έρθει ένα τεράστιο φορτηγό και μεταφέρει αυτά τα χρήματα που επιθυμούμε για τη μετά λιγνίτη εποχή, είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία, ως αυτοδιοίκηση, ως πολιτικό σύστημα, πολιτικό προσωπικό, να απαντήσουμε στο ερώτημα τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα. Έχουμε αποφασίσει, έχουμε οριμάσει πρόταση για τη μετά λιγνίτη εποχή. Πώς θα τα απορροφήσουμε δηλαδή αυτά τα χρήματα. Κύριε Μαυρίδη, η μόνη προετοιμασία που είχαν γίνει, κάποια βήματα προετοιμασίας, είχαν γίνει με ορίζοντα το 2050. Είχαν γίνει και από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου, κυρίως Κοζάνης, και από τους ενεργειακούς δήμους. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το Εθνικό Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης και έγινε παρέμβαση για το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης Ευρώπης. Όμως όλα αυτά γινόταν με ορίζοντα το 2050. Με αυτόν τον χρονικό ορίζοντα, που προκάλεσε σοκ και δέος με την ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός στον ΟΕ, μάλιστα μακριά από τη χώρα, δεν υπάρχει καμία ετοιμότητα. Και σας επαναλαμβάνω, το φορτηγό με τα χρήματα να έρθει, δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε την εποχή για τη μεταλλιγνητική περίοδο. Και το ερώτημα το δικό μου είναι, όταν λοιπόν δεν έχουμε προετοιμασμένη την περιοχή και είναι γνωστό σε όλους τους φορείς και στην κεντρική διοίκηση ότι είναι απολύτως ανέτοιμη η περιοχή, τι κάνουμε, την τιμωρούμε, δεν την προστατεύουμε, δεν διαβουλευόμαστε ούτως ώστε να υπάρξει ένα σχέδιο το οποίο θα είναι κατάληξη των διαβουλεύσεων με την τοπική κοινωνία, με τους θεσμικούς φορείς και μετά να ορίσουμε τους χρόνους. Και αν μετά την διαβούλησε εγώ και μετά αυτό το σχέδιο που λέμε το master plan, μέσα από την υπουργική επαφή, καταλήξα συμπεράσματα ότι δεν βγαίνει αυτό το σχέδιο. Τι θα κάνουν, θα το πάρουν πίσω τότε? Αυτό είναι το ερώτημα το δικό. Όσον αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Αντιπρόεδρε, προς το παρόν έχουμε την αρνητική απάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό σαν πρώτο βήμα φτάνει, πιστεύετε? Πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες στο να αναδειχθεί το θέμα στην ολότητά του και ενδεχομένως να δημιουργηθούν και αυτές οι πολιτικές πιέσεις για όλα αυτά που περιγράφετε και που εύστοχα περιγράψατε στο άρθρο σας. Κύριε Μαυρίδη, κύριε Γαϊτάνη, εδώ δεν καταφέραμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο
να βγάλουμε το ψήφισμα που να λέει όχι στο οριστικό κλείσιμο των μονάδων, γιατί η διοίκηση, η παράταξη του κυρίου Περιφερειάρχη αρνιόταν πειγματικά να μπει όχι στο οριστικό κλείσιμο των μονάδων το 2028. Όταν το αντίστοιχο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Πελοπόννησο όχι μόνο έβγαλε ψήφισμα και μιλούσε, ήταν αντίθετο με το οριστικό κλείσιμο των μονάδων στη Μεγαλόπολη, αλλά μιλούσε ότι ήταν αντίθετο και για το οριστικό κλείσιμο των μονάδων στη Δυτική Μακεδονία. Και ακόμα, ενώ ομοφωνήσαμε για το ΕΣΕΚ, το κείμενο ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί. Για μένα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή αντίδραση, δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από την περιφέρεια και ως συνέπεια αυτού, αν θέλετε, με μεγάλη ευκολία η κυβέρνηση, όταν είδε ότι από αυτή την κοινωνία, από αυτούς τους θεσμικούς φορείς και από τους βουλευτές, οι οποίοι αποφεύγουν να πάρουν θέση κυρίως της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτό το ζήτημα, το 2028 μεγάλη ευκολία μας το κάνανε 2023. Ποιος γνώριζε για το 2023? Στην αρχή μιλούσε για 2028. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία μη βλέποντας σοβαρή αντίδραση, να κάνει το 28-23. Πώς θα βγει αυτό το σχέδιο? Το ερώτημα το δικό μου είναι αυτό. Τι θα γίνει με αυτόν τον παραγωγικό ιστό που είναι διαλυμένος? Είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Έχουμε εκείνη την οργάνωση ως δημόσιος τομέας, ως κοινωνία, ούτως ώστε ένα ζήτημα που οι άλλες περιοχές της Ευρώπης το λύνουν μέσα σε 30 χρόνια, εμείς θα το λύσουμε σε 3,5 χρόνια? Μάλιστα. Πρέπει ενδεχομένως να ξανασυζητήσετε το θέμα, να το ξαναφέρετε, να έχετε ένα υπόμνημα. Το λέω αυτό με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού που θα έρθει στην περιοχή μας στις 7 του μήνα, δηλαδή σε 2 εβδομάδες, σε λίγες μέρες. Η δική μας θέση, Μαυρίδη, είναι συγκεκριμένη. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή την απόφαση. Και χθες το βράδυ άκουσαμε πάρα πολύ προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Κασαπίδη. Είπε ότι η απέτηση δική μας είναι πρώτα να δημιουργηθούν οι νέες θέσεις εργασίας και μετά να κλείσουν οι μονάδες. Εκεί απαντώ και λέω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέχρι το 2023. Ούτε μέχρι το 2028. Άρα γιατί δεν λέμε περίτρανα να φωνάξουν με μία φωνή? Δεν βγαίνει αυτός ο σχεδιασμός. Πάρτε πίσω την απόφασή σας. Να γίνει μια διαβούλευση με ουσιαστικούς όρους, να είναι πολύ σοβαρή, να πάρουμε όλες τις αποφάσεις μας, την ευθύνη μας και να πάμε μπροστά την περιοχή ενωμένη, όμως με ένα άλλο σχέδιο. Αυτό το σχέδιο θα είναι καταστρεπτικό για την περιοχή. Κύριε Λιάση, προσωπική μου άποψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση σας. Είμαστε καλά, κύριε Αντιπρόεδρε.